από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου πράγματα και θάματα ακούστηκαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για τη διαχείριση και παραχώρηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Να αναφέρουμε πως ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέτηρος, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Νίκου Νουρή, του Γενικού Ελεγκτή, του Δησά Μιχαηλίδη, αλλά και εκπροσώπων της νομικής υπηρεσίας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες καταγγελίες που έφτασαν ενώπιον του, καταγγελίες τις οποίες τις έδωσε και γραπτός τόσο στον Υπουργό Εσωτερικών όσο και στον Γενικό Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες που ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, υπάλληλος ζήτησε 20.000 ευρώ από πρόσφυγα για να εξασφαλίσει τουρκοκυπριακό σπίτι. Δεύτερη υπόθεση, αίτηση πριν από 7 χρόνια απορρίφθηκε και το σπίτι παραχωρήθηκε ως εξοχική κατοικία σε συγγενικό πρόσωπο πρώην επάρχου. Άλλη περίπτωση, εγκρίθηκε για σπίτι η μητέρα μονογονιός με δύο παιδιά σε χωριό. Ωστόσο, όταν ενώ είχε την έγκριση, της είπαν πως δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην κατοικία και η κατοικία δόθηκε ως εξοχικό. Και άλλη περίπτωση, γεωργός πήρε πίσω 10 δεκάρια γης και τα έδωσαν σε επαγγελματία ράφτη. Να πούμε, Χρήστο, πως οι καταγγελίες έγιναν στα πλαίσια της συζήτησης αναφορικά με τη λίστα με τους 16 λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και των Συμβουλευτικών Επιτροπών που εντοπίστηκαν να κατέχουν τουρκοκυπριακή περιουσία. Μιλώντας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Νίκος Νουρής, αναφέρθηκε στις 16 περιπτώσεις λειτουργών, λέγοντας πως ήδη έχει δώσει οδηγίες για έρευνα. Όπως είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, 6 από τους 16 που βρίσκονται στον κατάλογο, οι περιουσίες τους παραχωρήθηκαν πριν διοριστούν στην Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Υπάρχει όμως, πρόσθεσε, μια περίπτωση που αφορά και κληρονομική μεταβίβαση από τον παππού σε εγγονή, ενώ άλλες περιπτώσεις δόθηκαν αφότου είχαν διοριστεί στην υπηρεσία. Με τον Γενικό Ελεγκτή να αναφέρει πως παραχωρήθηκαν περιουσίες σε άτομα μη δικαιούχοι. Να πούμε, Χρήστο, πως τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και ο Υπουργός αναμένεται να αρχίσουν τη δική τους έρευνα για να δουν κατά πόσο όντως υπάρχει κακοδιαχείριση, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως εντός Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει τροποποιητική νομοθεσία για την σωστή διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Έκανε λόγο, παραδέχθηκε μάλιστα, πως υπάρχουν στρεβλώσεις στο όλο σύστημα. Όπως είπε, η τροποποιητική νομοθεσία είναι στη νομική υπηρεσία για τον νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται εντός Οκτωβρίου να κατατεθεί στην Βουλή για συζήτηση και προώθησή της πριν το κλείσιμο των Χριστουγέννων στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάρουμε και το σχόλιο των πολιτικών μας στο πολιτικό στούντιο σε πολύ λίγο, να δούμε και πώς αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα κόμματα. Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε εθνική φρουρά και συνεργασία με τους Αμερικανούς και έχουμε τέτοιο.